Καλησπέρα. Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, το βραδινό μας vlog είναι ένα βαθιστόχαστο θέμα. Η φίλη έχει βάλει μια, ένα πολύ επιτυχημένο τίτλο. Γράφει «Ψάχνοντας τον εαυτό μου στη σχέση μου». Καλησπέρα κυρία Θέκλα, καλησπέρα αγάπη μου. Είμαι 21 χρονών και σας παρακολουθώ φανατικά, ενώ παράλληλα διαβάζω και το βιβλίο σας «Ψυχολογικός πόλεμος». Τα τελευταία δύο χρόνια έχω μια σχέση από απόσταση με ένα παιδί λίγο μεγαλύτερο από εμένα. Είναι 26 χρονών αυτός. Δηλαδή είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Τον τελευταίο καιρό νιώθω πως ίσως περνάω μια δεύτερη εφηβεία. Κόρη είσαι 21. Ακόμη είσαι στην κανονική εφηβεία. Ίσως μεγαλώνω και αντιλαμβάνομαι διαφορετικά τον κόσμο. Αρνούμε διαρκώς να αποδεχτώ ότι έρχεται στη ζωή μου είτε προβλήματα είτε χαρές, γιατί στη μια περίπτωση φτάνω σε αδιέξοδο και πανικοβάλλομαι για να βρω τη λύση, ενώ στην άλλη περίπτωση γίνομαι καχύποπτη σχετικά με το ότι δεν μπορεί να πάνε όλα καλά, κάποιο λάκκο έχει φάβα που λέμε. Μέχρι τώρα είχα μάθει να έχω ένα χαμηλό προφίλ, αλλά τελευταίως αντιδρώ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω άδικο. Προσπαθώ να διεκδικώ τη ζωή μου. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν ξέρω πώς πρέπει να προχωρήσω τη ζωή μου. Νιώθω ότι χρειάζεται να νίκω κάπου και δεν ξέρω πού. Υιοθετώ συχνά συμπεριφορές στο γονιό μου, άθελα μου, μιας που, μαλώνουν αρκετά και υποσυνείδητα τα περνάω κι εγώ στη σχέση μου. Για παράδειγμα, έχω παρατηρήσει ότι οι γονείς μου εστιάζουν περισσότερο στα αρνητικά ένας του άλλου και διαρκώς ψάχνουν αφορμή για να τσακωθούν. Έτσι τις προάλλες, καθώς μιλούσαμε το αγόρι μου στο τηλέφωνο, μαλώσαμε και ενώ η αιτία έμουν εγώ, μου είπε ότι συνέχεια ψάχνω τρόπους να διαπληκτιστούμε. Και πράγματι είχε δίκιο. Συνέχεια σαν κάτι να με τσιγκλάει, να βρω κάτι κακό. Και άλλα πολλά παραδείγματα υπάρχουν. Όμως η ουσία βρίσκεται στο ότι ενστερνίζομαι απόψει των γύρω μου γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη στις δικές μου. Νομίζω ότι αυτό κάνει καλύτερα για τίτλο. Το ότι εστερνίζομαι απόψεις στο γύρο μου χωρίς να έχω εμπιστοσύνη στις δικές μου απόψεις. Αν για ένα θέμα θέλω να πάρω μια απόφαση, δηλιάζω. Ζητάω τη γνώμη 10 ατόμων, καθένας μου λέει τη δική του και στο τέλος μπερδεύομαι χειρότερα. Να σημειώσω εδώ ότι η γνώμη μου είναι πως οι γονείς μου με έμαθαν να μην εμπιστεύω με τον εαυτό μου, κάνοντας με να νιώθω ευθυνόβολη, ευθυνόφοβη και άβουλη. Η γνώμη σας μετράει. Θα ήθελα πολύ να δώσω και μια πρόταση στο mail μου από εσάς, γιατί σας υπολογίζω πολύ. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Οπότε κάνουμε τώρα, το, κάνουμε τώρα το mail σου, το vlog σου. Σου έστειλα και στο email Αρχές Νοεμβρίου όταν έστειλε το mail ότι θα, θα σου κάνω vlog. Ε, και λοιπόν, επειδή αυτό το θέμα δεν το έχουμε ξανακάνει και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ανησυχείς μην τυχόν και περνάς μια δεύτερη εφηβεία. Δεν περνάς μια δεύτερη εφηβεία, είσαι ακόμη στην εφηβεία. Η ψυχολογική ηλικία της εφηβείας ε, διαρκεί μέχρι τα 25 26 χρόνια. Άρα είσαι έφηβη ακόμη, δεν περνάς δεύτερη εφηβεία. Είναι πολύ φυσιολογικό στην ηλικία που βρίσκεσαι να έχεις ακόμη μεγάλο επηρεασμό από τους γονείς σου, από τον τρόπο με τον οποίο σε έχουν διαπαιδαγωγήσει οι γονείς σου και συνεχίζουν να σε διαπαιδαγωγούν, εφόσον προφανώς μένεις μαζί τους, δεν το γράφεις ξεκάθαρα, αλλά αυτό υποθέτω ότι μένεις μαζί τους, και επηρεάζεσαι επίσης και από τη σχέση των γονέων σου. Η σχέση των γονιών μα λειτουργεί ω ένα πρότυπο για μα για το πώ είναι καλό να συμπεριφέρονται τα ζευγάρια. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι απαραίτητο είναι μια σχέση προ είναι η φύση των παιδιών να μιμούνται τα το πρότυπο τη σχέση των γονέων τους, τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται μεταξύ τους οι γονεί του, αφιλτράριστο. Δηλαδή, ο έτσι κάνει η μάνα μου, έτσι κάνω κι εγώ. Έτσι κάνει ο πατέρα μου, έτσι κάνω κι εγώ. Ε, φαίνεται πω ο φίλο σου, ο οποίο είναι πέντε χρόνια μεγαλύτερο από σένα, έχει πιο υγιή πρότυπα στο μυαλό του. Και γι' αυτό ίσω, υποθέτω φυσικά δεν γνωρίζω, και γι' αυτό ίσω είναι σε θέση να εντοπίσει τη δική σου δυσκολία και σου κάνει πάρα πολύ καλό που σου το λέει. Σου λέει σαν να ψάχνει αφορμή να διαπληκτιστούμε και κάτι δεν σου κάθεται καλά. Κάτι το οποίο ε, καταγράφεις κι εσύ στην αρχή του email σου, ότι όταν σου έρχονται καλά πράγματα δεν μπορείς να τα δεχτείς εύκολα, γιατί φοβάσαι ότι ό,τι είναι πολύ καλό δεν είναι αληθινό, ή κάποιο λάκο, λάκο θα έχει φάβα, δηλαδή έχεις αφιβολία και δεν μπορείς να χαρείς τη ζωή σου, και όταν έρχονται αρνητικά πράγματα καταβάλλεσαι. Ε, είσαι 21 χρονών. Είσαι σε μια ηλικία που αν ξεκινήσεις τώρα ψυχοθεραπεία θα κάνεις μεγάλη αλλαγή και θα κάνεις πολύ θετικό αντίκτυπο στον εαυτό σου, στον τρόπο που λειτουργείς και στη ζωή σου. Κάνε κόρη μου στον εαυτό σου το δώρο της ψυχοθεραπείας. Η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει να αποκτήσεις αυτοεκτίμηση, να τονωθεί η αυτοπεποίθησή σου και θα σε βοηθήσει να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από τους γονείς σου. Τα παιδιά, τα παιδιά τα βρέφη, τα νήπια, τα παιδιά σχολικής ηλικίας, πολλές φορές δεν μπορούν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από τους γονείς τους. Η εφηβεία είναι μια ηλικία, μια ψυχολογική ηλικία, στην οποία τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι οι γονείς τους δεν είναι τόσο σπουδαίοι, δεν είναι θέοι, και τους κατεβάζουν από το ψηλό βάθρο στο οποίο τους έχουν βάλει. Προφανώς και εσύ έχεις βάλει τους γονείς σου σε ένα ψηλό βάθρο. Τους θεωρείς σπουδαίους ή τους θεωρούσες μέχρι τώρα σπουδαίους. Τώρα ίσως βρίσκεσαι στο σημείο που μπορείς να κάνεις αυτή την ανατροπή, να κατεβάσεις τους γονείς σου από το βάθρο, να τους δεις όπως πραγματικά είναι, ότι είναι δύο άνθρωποι με ελαττώματα και με, κύριο ελάττωμα, και με κύριο ελάττωμα, μειονέκτημα, ότι έχουν μια προβληματική σχέση την οποία δεν τη φροντίζουν σωστά. Πώς θα μπορούσαν να φροντίζουν σωστά τη σχέση τους, να πάνε σε ένα ψυχολόγο να κάνουν θεραπεία ζευγαριού. Γιατί έτσι όπως περιγράφεις τη σχέση του γονέου σου, είναι μια σχέση που έχει πολλά θέματα. Το να γίνονται καυγάδες συνεχώς και χωρίς λόγο. Ε, η ψυχοθεραπεία θα σε βοηθήσει πάρα πολύ εσένα να ανακαλύψεις ποια είσαι πραγματικά, να βρεις ποια είσαι, γιατί στην ηλικία των 21 ετών ακόμη δεν γνωρίζεις ποια είσαι. Θα σε βοηθήσει να βρεις ποια είσαι, θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις τα ψυχικά τραύματα που σου έχουν δημιουργηθεί από την ε, διαπαιδαγώγηση σου και από το μεγάλωμα που είχες μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι, όπως το περιγράφεις, χωρίς να θεωρώ ότι οι γονεί σου είναι οι χειρότεροι γονεί στον κόσμο, αλλά δυο ο, γονείς οι οποίοι τσακώνονται συνεχώς μεταξύ τους και έχουν μια προβληματική σχέση που δεν την έχουν θεραπεύσει, δεν έχουν και πολύ χρόνο για να ασκήσουν ποιοτική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά τους και όριμη και υπεύθυνη διαπαιδαγώγηση στα παιδιά τους. Επίσης, θα σου έκανε πάρα πολύ καλό, εάν το θες και εσύ, να διαβάσεις το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», το οποίο θα σε βοηθήσει να καταλάβεις πόσο ο τρόπος με τον οποίο έχεις μεγαλώσει σε έχει επηρεάσει αρνητικά στα σημεία που αναφέρεις, χαμηλή αυτοεκτίμηση, να μην είσαι σίγουρη για τον εαυτό σου και για τις απόψεις σου, να επηρεάζεσαι από τις γνώμες των άλλων, να άγεσαι και να φέρεσαι, που αυτό έχει να κάνει με τη χαμηλή αυτοεικόνα και με το γεγονός ότι δεν εκτιμάς τον εαυτό σου και δεν εκτιμάς τη δική σου κρίση. Και προφανώς έχει βοηθήσει και το γεγονός που όπως γράφεις οι γονείς σου δεν σου λένε και τα καλύτερα για σένα. Γράφεις ότι νιώθω ότι χρειάζεται να ανήκω κάπου και δεν ξέρω πού. Υιοθετώ συχνά τις συμπεριφορές του γονιού μου άθελα. Σε αυτή την ηλικία, 20-21 χρονών, 22 χρονών που είναι προς το τέλος της εφηβείας, είναι μια ηλικία που ανακαλύπτεις, όπως είπα προηγουμένως, τις δικές σου αρχές και αξίες και πού είσαι εσύ και πού θέλεις να είσαι εσύ. Ε, Η ψυχοθεραπεία είναι αυτή που θα σε βοηθήσει να αποκτήσει εμπιστοσύνη στι δικέ σου απόψει, να ξεπεράσει τα τραύματα που έχεις βιώσει μέσα στην δύσκολη σχέση του γονέα σου και να τα βρει με τον εαυτό σου. Και να τα βρει και με το τέρι σου, ίσω, ενώ να καλυτερεύσει και η σχέση σου με το τέρι σου. Είσαι πάρα πολύ μικρή ακόμη. Άκουσε με και αν πα τώρα να κάνει ψυχοθεραπεία, θα γλιτώσει από πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ πόνο. Και εφόσον είσαι εδώ στο κανάλι μας, παρακολούθα και τα βίντεό μας τα οποία έχουν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Σου στέλνω την αγάπη μου. Και να διαβάσει και τη Χαρούμενη Μαμά Χαρούμενα Παιδιά, το οποίο είναι ένα βιβλίο που θα σε βοηθήσει.